η συμμετοχή και η αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα γενώσιμα φαρμακευτικά συσκευάσματα. Υπήρξε μια σωρία αντιδράσεων από τους φαρμακευτικούς συλλόγους ή από φαρμακευτικούς συλλόγους. Επίσης ήταν σφοδρή αντίδραση και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου και το αποτέλεσμα αυτό είχε την υποχώρηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε εφάρμοσα εγώ τη ρύθμιση της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου, αλλά εδώ τώρα θα βάλουμε ένα πλαφόν που λέει έως 3 ευρώ η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα γενώσιμα φαρμακευτικά συσκευάσματα. Μια αρχή έκανα ένα πρόλογο, γιατί ξεσηκώθηκαν και οι συνταξιουχικές οργανώσεις κλπ. Κύριε Σκουντάκη, και το γνωρίζετε αυτό, με αποτέλεσμα να πάρει αυτή τη ρύθμιση, αυτή την απόφαση πίσω ο κύριος Γεωργιάδης. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε. Είχαμε ευνηδιαστικά πριν μια εβδομάδα στις 12 του μήνα μια ρύθμιση η οποία μετέβαλε το ύψος των συμμετοχών που πληρώνουν οι ασθενείς στα φαρμακεία για τα φάρμακά τους, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί ούτε εμείς οι φαρμακοποιοί, χωρίς να έχει ανακοινωθεί τίποτα πουθενά, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιούργησε μια τεράστια αναστάτωση στα φαρμακεία, μεγάλη καχυποψία, θυμός, οργή από συνταξιούχους, ασθενείς, και δυστυχώς εμείς οι φαρμακοποιοί ως συνήθως είμαστε αυτοί που δεχτήκαμε όλη αυτή τη διαμαρτυρία. Αδίκως βέβαια, αλλά είμαστε εμείς οι οποίοι. Ναι, γιατί ερχόμαστε και σας βλέπουμε στα μάτια, ερχόμαστε, παίρνουμε από εσάς τα φαρμακά μας, οπότε εσείς την πληρώνετε. Σωστό είναι. Εμείς την πληρώνουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θεωρήσαμε ότι όλη αυτή η αύξηση είναι άδικη σε κάθε περίπτωση. Ήταν και υπερβολικές οι αυξήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Και ως εκ τούτου, και εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι, αλλά και πολλοί σύλλογοι συνταξιούχων, από ό,τι έμαθα τελικά, με την αντίδρασή τους κατάφεραν να μεταπίσουν το Υπουργείο Υγείας και να διορθώσει όλη αυτή την αδικία. Κύριε Σκουντάκη, αν κατάλαβα καλά, υπήρχαν τα διαφορετικές τιμές για κάθε μάρκα γενώσιμο, έτσι δεν ήτανε? Ο τρόπος τιμολόγησης των γενώσιμων φαρμάκων είναι τέτοιος ώστε να παρακινεί τους ασθενείς να τα προτιμούν. Και μέχρι σήμερα, μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα τέλος πάντων, υπήρχε ένας τρόμος της τιμολόγησης που έδινε αρκετά χαμηλές τιμές σε μεγάλες κατηγορίες γενοσίμων. Αυτό άλλαξε την προηγούμενη Δευτέρα με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν οι τιμές σε δυσθεώρητα ύψη, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αδικία που μπορούμε να πούμε ότι έγινε. Ουσιαστικά έδωσε πλέον ένα αντικίνητρο στους ασθενείς να προτιμούν τα γενώσιμα και να μειώνουμε έτσι την ασφαλιστική φαρμακευτική δαπάνη. Το πιο ενδεικτικό ήταν οι στατίνες, από 1 ευρώ πήγανε στις 50 ευρώ. Υπήρξαν κατηγορίες τέτοιων φαρμάκων, όχι τόσο μεγάλες διαφορές, αλλά εκεί που πληρώναν οι ασθενείς σε 2-3 ευρώ συμμετοχή, 4 ευρώ, ξαφνικά είδαμε συμμετοχή να πάει στα 18 ευρώ περίπου. Είχαμε άλλες κατηγορίες φαρμάκων για το νοσοκομείο που ασθενείς πλήρωναν 1 ευρώ ανασυνταγή και πήγε 25 ευρώ η συμμετοχή. Είχα και τέτοια καταγγελία. Μάλιστα. Όταν, λοιπόν... Τώρα θέλω να πιστεύω όμως απλά, ναι, από Δευτέρα, από σήμερα θα έχουμε τη διόρθωση αυτή την οποία εξήγηλε το Υπουργείο. Πρέπει να το δούμε στην εκτέλεση των συνταγών από σήμερα πώς θα πάει, γιατί ακόμα δεν πρέπει να... Θέλω να εμπιστευτώ τέλος πάντων το Υπουργείο ότι θα εφαρμόσει αυτό το μέτρο που εξήγηλε για 3 ευρώ ανασκεύασμα πλαφών αύξησης τιμής. Λοιπόν, αφορά όλα τα γενώσιμα, αφορά όλες τις εταιρείες, το πλαφόν στην άνοδο της τιμής μέχρι τα 3 ευρώ. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Ανασκεύασμα. Ανασκεύασμα. Γιατί αν μια συνταγή έχει 2-3 διαφορετικά σκευάσματα, καταλαβαίνετε ότι η αύξηση της τιμής θα είναι ανάλογα 3 ευρώ ανασκεύασμα. Ωραία. Αλλά λέτε από την άλλη, αφήστε το να το δούμε και στην πράξη, γιατί ουσιαστικά, δηλαδή με την εκτέλεση των συνταγών, διότι από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή, και αν ισχύει αυτό σημαίνει ότι όλα είναι εντάξει, ναι? Κοιτάξτε, εντάξει δεν είναι όλα, σαφώς υπάρχουν προβλήματα και στην τιμολόγηση. Όχι, με την απόφαση εννοώ, ότι εφαρμόζεται η απόφαση. Κοιτάξτε, κάτι δεν αποκρίνει πάλι ότι είναι εντάξει, γιατί πάλι έχουμε μια αύξηση 3 ευρώ ανασκεύασμα, αλλά εν πάση περιπτώσει
Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε αυτές τις υπερβολικές αυξήσεις που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Και την ώρα βέβαια που στην αγορά φαρμάκου τα έχετε δει όλα εσείς και τα έχουμε δει όλα εμείς. Αλλά πρωτίστως εσείς, διότι οι ελλείψεις συνεχίζονται. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ακριβώς συνεχίζονται. Πάντως για το προηγούμενο θέμα, κυρία Δουβλιεράκη, εδώ θέλω να είμαι και λίγο καχύποπτος και εγώ, να μου το επιτρέψετε. Γιατί δεν ξέρω αν η όλη αυτή η ιστορία που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα έγινε για απλά για να δεχτούμε με ευχαρίστηση την αύξηση των 3 ευρώ η οποία επιβλήθηκε τώρα. Mm. Καταλαβαίνετε ότι ούτε και με αυτό εμείς ουσιαστικά είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένα σκεύασμα να έχουμε 3 ευρώ αύξηση, πλαφόν αύξηση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Εμείς πιέζουμε συνεχώς το Υπουργείο έτσι ώστε να υπάρχει εξορθολογισμός των συμμετοχών και να μην επιβαρύνονται οι ασθενείς με υπερβολικές συμμετοχές. Την προηγούμενη εβδομάδα επίσης κάτι που πέρασε ίσως στα ψηλά είναι ότι επιβλήθηκε 25% συμμετοχή και στους άπορους, οι οποίοι μέχρι πρότινος έπαιρναν τα φάρμακά τους με δωρεάν, με 0% συμμετοχή. Αυτό το θέμα δεν άκουσα να διορθωθεί και νομίζω ότι είναι και αυτό κάτι που είναι αρκετά άδικο να συμβαίνει. 25% συμμετοχή για τους άπειρους, άπορους στις συνταγές. Ακριβώς. Μάλιστα. Πώς θα τα βγάλουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι? Δεν ξέρω. Ειλικρινά, αυτά είναι απορίες οι οποίες θα έπρεπε να απασχολούν τους κυβερνώντες και όχι μόνο εμάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς παρακολουθούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν σταματάμε να πιέζουμε το Υπουργείο. Ναι, πήρε πίσω το μέτρο το Υπουργείο, αλλά πρέπει να δούμε την τιμολόγηση σε πιο δίκαιη βάση και έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται σε κάθε περίπτωση οι πολύ ευάλωτοι συμπολίτες. Νομίζω το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πριν από λίγο, εκφράζοντας αυτή την επιφυλακτικότητά σας για τον τρόπο που έγινε, πώς έγινε όλη αυτή την ιστορία και που έχουμε φτάσει. Γι' αυτό και λέτε είμαι επιφυλακτικός και περιμένω. Σε ό,τι έχει να κάνει με την συμμετοχή των απόρων κατά 25% στην εκτέλεση μιας συνταγής, εδώ υπάρχει κάποια κινητοποίηση ενδεχόμενα από τη δική σας την πλευρά, ενδεχόμενα από άλλους, μήπως και αλλάξει αυτό? Θα παρακολουθήσουμε αυτή τη βδομάδα πώς θα εφαρμοστεί τώρα η νέα διάταξη για τις συμμετοχές και αν δούμε ότι όντως για τους άπορους έχει, γιατί δεν ανακοινώθηκε κάτι, κυρία Βουργεράκη, ούτε την προηγούμενη φορά έχει ανακοινωθεί. Εμείς το είδαμε στην πράξη εκτελώντας συνταγές. Θα δούμε τώρα αυτή τη βδομάδα πώς θα έχουμε την διαμόρφωση των συμμετοχών και αν δούμε ότι όντως υπάρχει 25% για τους άπορους, θα το ξανασυζητήσουμε, θα επικοινωνήσουμε πάλι και με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και το Υπουργείο ώστε να διορθωθεί και αυτή η αδικία. Μάλιστα. Λοιπόν, τις κρατάω τις πληροφορίες, είναι αρκετά σημαντικές, όπως επίσης και τις επιφυλάξεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.